Κύριε Κατσιώτη, καλημέρα σας. Καλημέρα, Συμπρονία. Καλημέρα. Καλά είστε? Καλά εσείς? Καλά είμαστε. Λοιπόν, χθες είχαμε έξω από το Υπουργείο Εργασίας κινητοποίηση συνδικάτων. Έτσι, είχε αρχίσει λίγο και κινείται έτσι ο κόσμος, κυρίως με αφορμή κάποια νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση γύρω από τα εργασιακά. Και θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτό, γιατί είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι προεκλογικά ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να ισοπεδώσει σαν οδοστρωτήρας κάθε τι που αντιβαίνει και εμποδίζει την επιχειρηματικότητα. Εκτιμάτε ότι μέσα σε αυτά που εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα ενδεχομένως είναι οι μισθοί, οι εργασιακές σχέσεις και τη δυνατότητα που είχε ή τέλος πάντων δεν είχε ο εργαζόμενος να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία στην εργασία του? Λοιπόν, όπως είπατε, άρχισε από χθες, να το πω έτσι, η κινητοποίηση. Μπροστά μας έχουμε δυναμικές κινητοποιήσεις για να μπορέσει το κίνημα να σταθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική η οποία με κάθε κίνητρο στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Σε αυτά τα πλαίσια η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το αναθεκτικό της έργο από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα δίνει όλα. Δεν αφήνει τίποτα που να μην, αν θέλετε, να μην δίνει στους εργοδότες, να μην ικανοποιεί τα αιτήματά τους. Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος των βιομηχανών είχε πει ότι το 65% των αιτημάτων είχαν γίνει αποδεκτά από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το υπόλοιπο λοιπόν ποσοστό έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία να το ικανοποιήσει, και μεταξύ αυτών είναι πάνω απ' όλα η στάση απέναντι στα συνδικάτα που θέλει να διαμορφώσει ένα κλίμα, να το πω έτσι, άκρα σωστά σιωπή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διεκδικήσεις, να μην εμποδίζεται, να το πω έτσι, αυτή η ανάπτυξη που έχει σαν κύριο στόχο το κέρδος. Τι σημαίνει αυτό? Εννοείται ότι το μπλοκάρισμα που εσείς θεωρείτε στα συνδικάτα είναι αυτό που ο νόμος που μιλάει για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και θα χρειάζεται το 51% για να ληφθεί η απόφαση απεργίας. Ναι, συνεχίζει να μπαίνουν εμπόδια, να βάζει εμπόδια η Νέα Δημοκρατία στο θέμα της απεργίας. Είναι ένα δικαίωμα που έχει τακτηθεί με πολύ σκληρούς αγώνες και με αίμα, μπορώ να πω. Είναι ένα θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα, γιατί και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε αποφασίσει το 50-1, δηλαδή δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο αυτή την απόφαση, την αγωνιστική στάση των εργαζομένων μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. Βλέπετε, σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι μια μειοψηφία στο λαό. Και όμως αποφασίζει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ψηφίζουν όλοι και μάλιστα ηλεκτρονικά για να πάρουν μια απόφαση. Μα είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να πάρουν αποφάσεις με τέτοιο τρόπο όπως το λέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία ή το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν? Κάτσε, ότι έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο Κροατή, τον κύριο Σταύρο από την Νίκαια. Ρωτάει το εξής. Η πληροφορία ότι μέσα στο νομοσχέδιο του κυρίου Βρούτση προβλέπεται ότι αν μια επιχείρηση για 2 μήνες δεν καθυστερήσει να πληρώσει, ταυτοχρόνως θα μπορέσει να καταπέσει και η σύμβαση, αληθεύει? Η σύμβαση του εργαζομένου? Έτσι λέει, τώρα δεν ξέρω τι εννοεί. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε πάρα πολλούς εργαζόμενους που είναι απλήρωτους. Έχουμε πάρα πολλούς εργαζόμενους που πληρώνονται κάτω από τα όρια και ακόμα της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η παραβατικότητα της εργοδοσίας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Η κυβέρνηση με τους μηχανισμούς ελέγχου δυστυχώς δεν κάνει αυτό που το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει, αν μη τι άλλο να εφαρμόζονται αυτά που έχουν απομείνει. Δυστυχώς και η στάση για το ΣΕΠΕ, είδατε ότι η απόφαση είναι να καταργήσει στη γραμματεία αυτή την αυτοτέλεια, να το πω έτσι, του Σώματος Επιθετητών Εργασίας, και βέβαια κάνει επιλεκτικά η κυβέρνηση τους ελέγχους. Μπορεί, ξέρω εγώ, να λέει ότι κάνει ελέγχους και ότι στόχος είναι να εφαρμοστεί η νομοθεσία, αλλά ποια νομοθεσία? Αυτή που μιλάει για ελαστικές μορφές, αυτή που μιλάει για μισθούς πείνας σήμερα, αυτή η νομοθεσία εφαρμόζεται σήμερα στους χώρους δουλειάς, και αυτή θέλει να επιβάλλει η ίδια κυβέρνηση. Να επιβάλλει δηλαδή όλο αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο το οποίο έχει διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια.
Πιστεύουμε ότι έχει μπροστά η Νέα Δημοκρατία, έχει υποσχεθεί πολλά πράγματα στους εργοδότες. Αν θέλετε, πριν μερικές μέρες, επικαλούμενη τη μερική απασχόληση, λέει ότι για να μπορέσει να χτυπήσει τη μερική απασχόληση, κάθε ώρα μετά από το τετράωρο, για παράδειγμα, θα ανοίγεται με 10% επιπλέον η ώρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βάζει σαν στόχο να καταργήσει την υπεροριακή αμοιβή των εργαζομένων. Γιατί η υπερορία μέχρι σήμερα ανέβηκε διαφορετικά. Δεν ανέβηκε με το 10%. Έχει λοιπόν η κυβέρνηση προσπαθεί εδώ να μειώσει το κόστος εργασίας, να κάνει το περιβάλλον όλο και πιο φιλικό. Δηλαδή τι, να αυξάνει την κερδοφορία με ελάχιστο εργατικό κόστος εισαγωγικά, όπως είναι λέγεται σήμερα στο εργαζόμενο. Άλλο ένα μήνυμα από το φίλο μας, τον κύριο Σταύρο, λέει και το εξής. Υπάρχει και κάτι άλλο, λέει, και αν αληθεύει, ότι θα μπορεί πλέον μια επιχείρηση να μην εφαρμόσει την κλαδική σύμβαση εάν επικαλεστεί λόγους βιωσιμότητας. Κοιτάξτε, αυτά όλα είναι πληροφορίες που μπορεί να έχει ο Σταύρος, μπορεί να έχουν και άλλοι ακροατές. Πιστεύουμε ότι μπροστά μας έχουμε το σχέδιο νόμου αυτό της κυβέρνησης. Θα φέρει, λέμε, πολλές ρυθμίσεις τέτοιες οι οποίες θα τσακίζουν από τη μία δικαιώματα και κατακτήσεις για να μπορεί να αυξηθεί η κερδοφορία. Γι' αυτό το εργατικό κίνημα ήδη έχει βάλει πλώρη, ετοιμάζεται για απεργιακή κινητοποίηση αν έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο αυτό, που λένε ότι θα είναι μέσα στο αναδυσιακό νομοσχέδιο, θα είναι και ο νόμος του Υπουργείου Εργασίας για το συγκεκριστικό νόμο για την απεργία και το καθεξής. Κύριε Γατσιώτη, διάβαζα σήμερα το κύριο άρθρο της εφημερίδας της Ροσπάστης και σε ένα σημείο αναφερόμενο στη ΓΕΣΕ μιλάει για διορισμένη συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ. Δεν είναι πολύ σκληρή η όρη αυτή, η εκφράση αυτή? Στην Γερμανική Μαφία ονομάζουμε μια ομάδα η οποία είναι στη ΓΕΣΕ, η οποία ταρτίζεται και από δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτοί που πήγαν προχθές σαν κοινωνικοί εταίροι για να συνομιλήσουν με τον κύριο Μητσοτάκη, με μοιρασμένους ρόλους να μπορούν να στηρίξουν αυτό το επενδυτικό κλίμα που θέλει να διαμορφώσει η Νέα Δημοκρατία. Δεσμεύονται βέβαια να στηρίξουν ο καθένας από την πλευρά του αυτή την πολιτική κόντρα στους αγώνες και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτή λοιπόν, αν δεν είναι μαφία, τι είναι? Λοιπόν, η οποία είναι όμως από αυτούς όλους που τους λέτε μαφία, οι περισσότεροι είναι εκλεγμένοι από τον κόσμο, στα συνδικάτα. Ο κόσμος τους ψήφισε. Δεν είναι βαριά η έκφραση. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται από αυτή την ομάδα για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάθονται στην καρέκλα αυτή της ΓΕΣΕ και να παίζουν αυτό το ρόλο της υποταγής του των εργαζομένων και του κινήματος σε αυτή την πολιτική που θέλει το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης. Λοιπόν, δεν μπορεί παρά να καταγγέλλεται από τους εργαζόμενους, να ήδη μέχρι σήμερα υπάρχουν πολλές πλευρές, αν θέλετε, αυτής της ομάδας, η οποία έχει σταθεί εμπόδιο, έχει υπονομεύσει κινητοποίησεις, έχει υπονομεύσει, αν θέλετε, αυτό το μοναδικό όπλο που έχουν οι εργαζόμενοι της κινητοποίησης για να αλλάξουν τους όρους αμοιβής και εργασίας. Αυτή λοιπόν η ομάδα, που είναι γνωστό ότι καταγγέλλεται και από τις δυνάμεις, αν θέλετε, των δικών τους παρατάξεων παρακάτω. Γιατί ακολουθούν μία μεθοδολογία, μία μέθοδο, να το πω έτσι, η οποία είναι σαν αυτή της μαφίας. Με ατιμίες στο κίνημα, με νοθείες, για να μπορέσουν να διαμορφώσουν αυτό το σχετισμό δύναμης, για να μην αλλάξει τίποτα στη ΓΕΣΕ και να ανενόχλητοι να στηρίζουν αυτή την ενδυλακή και ενδεργατική πολιτική. Κύριε Κατσιώτη, μετά από ένα διάλειμμα περίπου 5 μηνών, σήμερα ξαναρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Για να το δούμε λιγάκι αυτό, γιατί μέχρι τέλη του έτους έχει προγραμματιστεί να γίνουν 6.638 πληστηριασμοί, μεταξύ των οποίων και πάρα πολλές πρώτες κατοικίες. Έχω την αίσθηση ότι παίζει πολύ χαμηλά αυτό και ούτε το κουκουέ βλέπω να το σηκώνει σε θέμα, ενώ είχατε κινητοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα για το θέμα των πληστηριασμών. Εμείς έχουμε μια επιτροπή η οποία οργανώνει τον αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, και αυτή είναι ήδη σε δράση, προσπαθεί να έχει ενημέρωση αλλά και να μπορεί να κινητοποιεί δυνάμεις
έτσι ώστε να εκφράζεται η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, προκειμένου να σταθούν εμπόδιο στην κατάσχεση, στον πληθυσιασμό της πρώτης κατοικίας των εργαζομένων και του λαού. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει προτάσεις νόμου, έχει καταθέσει τοπολογίες προκειμένου να μην υπάρχει πληθυσιασμός της πρώτης κατοικίας. Σε αυτή την κατεύθυνση δυναμώνουμε τη δράση μας και είναι γνωστό ότι δεν γίνεται κανείς άλλος πέρα από το ΚΚΕ και τη δυνάμει στο κίνημα ενάντια σε αυτή την πολιτική, η οποία με αντίστοιχο τρόπο παίρνει την κατοικία του εργαζόμενου, ο οποίος δεν μπορούσε με άλλο τρόπο παρά με δάνειο να βάλει το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, όπως λένε, έχασε τη δουλειά του, μειώθηκε ο μισθός του, αλλάξαν οι εργασιακές σχέσεις και βρέθηκε σε μια φάση να μην μπορεί να πληρώνει. Να μην μπορεί να πληρώνει το δάνειό του. Δεν μπορεί σήμερα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση να συνεχίζει τον εκβιασμό, να μπορεί να πάρει από τους εργαζόμενους ακόμη και το κεραμίδι που πάλιψαν μια ολόκληρη ζωή να βάλουν πάνω το κεφάλι. Να δούμε βέβαια πώς θα αντιδράσει όμως και τα κόμματα σε αυτό. Γιατί ξέρετε, οι πληστηριασμοί ξεκινούν από σήμερα και θα γίνονται πράξη, αλλά τα κόμματα με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιδράσουμε. Και με αφορμή αυτό έχω και ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια, την κυρία Σταυρολέ, η οποία λέει: οι πληστηριασμοί από αριστερή κυβέρνηση που έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη έπεφταν βαρύς για το λαό. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να χάσει ο κόσμος το σπίτι του. Καλό φθινόπωρο και καλή εκπομπή. Θέλω να πω ότι ο κόσμος αντιδράσει αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν καμία κυβέρνηση θέλει να χάσει ο κόσμος στο σπίτι του, γιατί έχουμε κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποδείξει ποια είναι η στάση τους απέναντι, να το πω έτσι, στο εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προγραμματίζετε κάποιες κινητοποιήσεις, κάποια τρόπο αντίδρασης στο θέμα των πληστηριασμών? Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτές τις κινητοποιήσεις που οργανώνονται από τα συνδικάτα για να εκφραστεί η αλληλεγγύη των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, έτσι ώστε να μπουν εμπόδιο στους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Ήδη θα το δείτε, δυναμώνει αυτή η δράση. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ωστόσο όμως εμείς παλεύουμε και με τις δυσκολίες για να μπορέσουμε έτσι να οργανωθεί η μάχη των εργαζομένων και του λαού, να εκφραστεί η αλληλεγγύη και να εμποδιστεί, να δυσκολευτεί η κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτό το σχεδιασμό που είπαμε ότι είναι αντιλαϊκός, είναι αυτός που, αν θέλετε, πώς το λένε, μπαίνει εμπόδιο σε αυτό το και στους αγώνες αλλά και στην την προσπάθεια που κάνει ο λαός μας να επιβιώσει σήμερα, να διασώσει το σπίτι του, να διασώσει τέλος πάντων το βιός του. Λοιπόν, κύριε Γατσότη, να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε και άλλες φορές μπροστά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς.